Δεξιόθυμεν αδερφοί μου, δια της χάριτος του Θεού μας και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, να φτάσουμε και σήμερον εις την παρούσαν ευλογημένη σύναξη για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι η παρηγορία μας και προπάντων όταν υπάρχουν δυσάρεστα γεγονότα δίπλα μας τα οποία συμβαίνουν. Αδερφοί μου, το ένα μετά το άλλο έρχονται, επισορεύονται πάνω σε αυτόν τον τόπο ο οποίος ονομάζεται Ελλάς, και αυτά τα γεγονότα είναι εκείνα τα οποία ο Πανάγαθος Θεός γίνονται αφορμή να μετανοήσουμε, δηλαδή το κύριο σημείο της όλης ενεργίας του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο ή μόνο να μετανοήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν έλεγε τίποτε άλλο ή μόνο μετανοείτε. Και στην Ελλάδα μας υπήρξε μεγάλη Αγία Μορφή, ο Νίκων, ο Άγιος Νίκων, ο οποίος έλεγε πάντοτε μετανοείτε, και έμεινε το όνομα του ο Νίκων ο μετανοείτε. Και οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας τίποτε άλλο δεν έλεγαν, ημί μόνο μετανοείτε. Η μετάνοια όμως αυτού του λαού δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτό το διαπιστώσαμε και το διαπιστώνουμε συνεχώς μετά από τον καταστρεπτικό σεισμό. Αυτός ο λαός, αντί να ευχαριστήσει τον Θεό ο οποίος τα επιτρέπει αυτά, άλλοι τα έβαλα με τον Θεό, άλλοι τα έβαλα με τη φύση, άλλοι τα έβαλα με τους διπλανούς, άλλοι τα έβαλα με τους μηχανικούς και ούτω καθεξής. Ουδείς επεσήμανε την αιτία. Ούτε ένας δεν επεσήμανε την αιτία να πει, μα τούτα τα κακά τα οποία παθαίνουμε από τι είναι. Σαπίζουν τα μήλα και νομίζουν οι άνθρωποι ότι τα μήλα φταίνε. Δεν φταίνε τα μήλα, φταίει η μηλιά. Παθαίνουμε τόσα κακά και τα αποδίδουμε όχι στα λάθη, όχι στα καιρικά συνθήκες, όχι στους σεισμούς, όχι στα ρεύματα, όχι στα συνδέσεις του ενός τόπου με τον άλλον και ούτω καθεξής. Δεν ακούμε ότι τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Δεν το ακούμε αυτό, δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Χωρίς εμού, λέγει, ούδη να είστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε χωρίς το θέλημα του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός, ο παντοκράτορ, αυτός που τα κρατά όλα στα χέρια του, αυτός κυβερνά, δεν κυβερνούν οι άνθρωποι. Η αιτία δια να θλιβόμε θα είναι η αμαρτία. Αυτό ακριβώς αναφέρει η Αγία Γραφή, η οποία πάντοτε είναι αψευδής μάρτυρας. Οι Εβραίοι είχαν επάνω τους στην κεφαλή των, στο σβέρχοντο, είχαν τους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι έστειλαν στα Ιεροσόλυμα τον Πιλάτων, ο οποίος Πιλάτος ήρθεν, έπεσεν ο κλήρος επάνω του για να κυβερνήσει έναν λαό ανυπότακτον, έναν λαό ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι έκανε ανταρσία εναντίον των Ρωμαίων στρατιωτών, εναντίον της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Έκανε αυτός ο λαός, ο λίγων κατ' ο λίγων, ανταρσίαν εναντίον των Ρωμαίων,
Δι' αυτό και περίμεναν όταν ήρθε ο Χριστός να τους ελευθερώσει από τον ζυγό των Ρωμαίων. Δι' αυτό τον περίμεναν. Όταν εκείνος ο Πανάγαθος Θεός θέλησε να τους ελευθερώσει από τον ζυγό της αμαρτίας, είπαν ότι δεν είναι τούτος ο αληθινός Θεός, ο Μεσσίας τον οποίο περιμένουμε. Διότι περίμεναν να τους ελευθερώσει από τον ζυγό της δουλείας, της προσκέρου δουλείας, του Ρωμαϊκού κράτους τη δουλεία. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να τους ελευθερώσει από άλλη δουλεία. Και όταν ήταν ο Πιλάτος, κάθε και λίγο έγινε μια ανταρσία εναντίον του και έτυχε τα σημέρες εκείνες τα οποία είπε ο Χριστός μας και δίδασκε. Επήγαν και του είπαν ότι οι Ρωμαίοι, λέγει, στρατιώτες εμπήκαν μέσα στον ναό και όπως ήταν συναθισμένοι αυτοί και είχαν μαζέψει εκεί τα σφάγια, τα ζώα δια να θυσιάσουν στον Θεό, μπήκαν μέσα οι Ρωμαίοι στρατιώτες και τους κατέσφαξαν και ανεμίχθη το αίμα αυτών με το αίμα των θυσιών. Και πήγαν στον Χριστό και του το είπαν, του λέγουν πώς έγινε αυτό. Και του λέγει ο Χριστός, τι νομίζετε, ότι εκείνησαν τόσο αμαρτωλίου, τόσο ώστε επέτρεψαν αυτήν τη δοκιμασία, η Θεία Πρόνοια. Και εσείς, λέγει, αν δεν μετανοήσετε, το ίδιο θα πάθετε. Και πρόσθεσε ο Χριστός μας κάτι άλλο ακόμη, ότι υπήρχε ένας πύργος του Σιλοάμ, ο οποίος ήταν ο πανύψηλος πύργος, και μέσα σε αυτόν τον πύργο, λέγει, υπήρχαν 18 άτομα και ξαφνικά έγινε το ένας σεισμός και έπεσε ο πύργος και πήγαν και οι 18, απέθαναν και οι 18. Και τους λέγει, αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί, νομίζετε ότι εκείνοι οι 18 ήσαν πιο αμαρτωλοί από εσάς? Εάν δεν μετανοήσετε, του λέγει, το ίδιο θα πάθετε όπως έπαθαν εκείνοι που έπεσε ο πύργος και τους σκέπασε. Και εμείς αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι όσοι υπήρχαν στο μέρος εκείνο προς το Μπάρνηθαν, προς τα μέρη εκείνα, ήσαν πιο αμαρτωλοί από εμάς. Να μην μας περάσει αυτή η ιδέα. Διότι αν δεν μετανοήσουμε, λέγει, το ίδιο θα πάθουμε και εμείς όπως εκείνοι. Όσοι δεν μετανοούν θα πάθουν το ίδιο όπως τους άλλους. Δι' αυτό εκείνο το οποίο χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, αδερφοί μου, είναι μόνο έναν, η μετάνοια. Και μετά από αυτήν τη θλίψη έβλεπες τους ανθρώπους εχθές εφώναζα γιατί δεν εφάγαν τα σουβλάκια και δεν εφάγαν τα φαγητά του Σταυρού, η μέρα του Σταυρού, εχθές Μεγάλη Παρασκευή. Εφώναζαν από κάτω διαμαρτύρονται ότι δεν είχαν να φάνε τα παιδιά μας τα σουβλάκια, τα παστίτσια, τα έτσι και τα έτσι. Βρε, Μεγάλη Παρασκευή, κάμε μια νηστεία και ζήτησε το έλεος του Θεού. Το μωρό σου αφάει ψωμί και γυαλιά θα πεθάνει. Αλλά είμαι καλομαθημένη. Πού να τους μιλήσεις για νηστεία σου, που βρε τον καθυστερημένο, δεν βρε τον παπά που λέει αυτά τα λόγια. Βέβαια. Μεγάλη Παρασκευή του Τιμίου Σταυρού, τι έκαναμε? Τι έχουμε κάνει? Εδώσαμε ίχνος μετανοίας τέτοια ημέρα εχθές? Κανείς. Δεν μετανοούμε. Θέλουμε μοντέρνα ζωή, θέλουμε μοντέρνες απολαύσεις, θέλουμε μοντέρνα ντυσίματα, να μπαίνουμε μέσα στους ναούς. Οι ναοί όλοι έπαθα φθορά. Γιατί? Διότι ισοπεδώσαμε την εκκλησία με την πλάς κάτω, με τις αχτές της Ελλάδος που πάνε γυμνές οι γυναίκες, γυμνοί οι άνθρωποι. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία ολόγυμνοι. Ολόγυμνοι, όταν λέμε ολόγυμνοι, ολόγυμνοι. Δεν φαίνονται τίποτε πια. Και αν τολμήσει ο ιερεύς να διαμαρτυρηθεί, άλλη μονόν του. Μας είπε ο αρχιεπίσκοπος να μπαίνουμε όπως θέλουμε μέσα στις εκκλησίες. Άλλοι και αυτοί παρεξηγημένοι φράσεις. Μας είπε να μπαίνουμε όπως ήμεθα μέσα στις εκκλησίες, όπως ήμεθα.
μα δεν ξεχωρίζεις τον τόπο των Άγιων, των Ιερών. Εδώ ο Μωυσής όταν επλησίασε την Βάτων εκεί που εκέτω και δεν κατεκέτω, είκοσε φωνή, λύσε τα υποδήματά σου, του λέει, ο τόπος ούτως είναι Άγιος. Ο Ιακώβ όταν κοιμήθηκε και είδε την σκάλα εκείνη, σηκώθηκε και είπε, ούτως ο τόπος είναι Άγιος και Ιερός. Εμείς μπαίνουμε μέσα στις εκκλησίες ούτε Άγιον ούτε Ιερών, σεβόμεθα. Θέλουμε να κάνουμε τα μυστήρια του Θεού, τη βάπτιση των γάμων, αλίμονων και τρισαλίμονων. Η μανία μας είναι πάνω στο ρύζι. Πώς θα ριζώσει το αντρόγυνο με το ρύζι? Πάνε και οι ευχές, πάνε και οι ευλογίες, πάει και ο Θεός, πάνε και οι μεσητείες, πάνε και τα πάντα, το ρύζι. Αυτό θα μείνει τελευταίο. Θα μπαίνουν μέσα το αντρόγυνο να τους χύνουν ένα σάκο ρύζι από πάνω, άντε πήγαινε, τελείωσε. Τι θέλεις άλλο? Δεν είναι το ρύζι που θέλεις? Πάρ' και πήγαινε. Αδερφοί μου, είμαι για να μας κλαίνε, να μην πω τίποτα άλλο. Δεν έχουμε ουσία πάνω μας, ουδέ μία ουσία. Δεν έχουμε βάθος, ουδέν βάθος. Είμεθα άνθρωποι, όχι χριστιανοί, αλλά πέραν και από τους ειδωλολάτρες. Έχουμε ξεπεράσει. Σας είπα και άλλοτε, ήρθανε, βίασαν, ξεβίασαν τους επισκόπους, ξεβίασαν την εκκλησία να γίνονται Σάββατο βράδυ γάμοι. Μα ο πνευματικός τότε τι κάνει? Όταν έρχεται κάποιος στο πνευματικό, του λέει να είσαι καθαρός, του λέει να πας την επόμενη ημέρα στην εκκλησία να εκκλησιαστείς. Αυτά που λέμε εμείς ως πνευματικοί που μας αξίωσε ο Θεός, τα καταπατούμε την άλλη ημέρα. Πάμε να κάνουμε γάμους το Σάββατο το βράδυ. Δηλαδή αυτό το ανδρόγυνο δεν έχει ψυχή να πας στην εκκλησία να ζητήσει το έλεος του Θεού? Είναι αναμάρτητοι και δεν χρειάζονται την εκκλησία? Όλα αυτά, αδερφοί μου, είναι εκείνα τα οποία ακριβώς είπε ο Πανάγαθος Θεός, μήποτε βαρυνθώς είναι μόνο καρδία, προσέχετε, λέει, μήποτε βαρυνθώς είναι μόνο καρδία, εν κρεπάλι και μέθη. Μπορεί να μην τρώεις, μπορεί να μην πίνεις, μπορεί να μην μεθύσκεσαι, μπορεί να μην έχεις άλλα πράγματα, πλην όμως έχεις ένα άλλο φοβερό πράγμα, το οποίο επεσήμανε ο Θεός. Πρόσεχε, λέγει, μήπως και πιαστήσεις τις μέριμνες τις βιωτικές. Αυτές οι μέριμνες οι βιωτικές είναι χειρότερες και από τη μέθη και από την κρεπάλη, διότι ο άλλος τρέχει να χτίσει, τρέχει να κερδίσει, τρέχει να εργαστεί, τρέχει να... Πού να βρω καιρό, λέγει, πού να πάω στην εκκλησία, αν καιρό δεν έχω. Δεν προσεύχεται, πού να βρω καιρό να προσευχηθώ. Οι μέριμνες ιδιωτικές χειρότερες και από την κρεπάλη και την μέθη. Γι' αυτό ο Πανάγιος Θεός πάντοτε προειδοποιεί, προειδοποιεί, προειδοποιεί. Προσέχετε, λέγει, ούκ είδατε την ημέραν ουδέ την ώραν. Προσέχετε να είστε έτοιμοι. Και λέμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, τα αδέρφια μας αυτά τα οποία απέθαιναν, θα απέθυνσκουν κάποια ημέρα, θα απέθυνσκουν, θα έφευγαν από τον κόσμο αυτό. Ρώτησε κανείς, ήσαν έτοιμοι? Ήσαν έτοιμοι? Είχαν ποτέ εξομολογηθεί άραγες? Είχαν κοινωνήσει ποτέ? Είχαν κάνει νηστεία ποτέ? Είχαν κάνει προσευχή ποτέ? Είχαν εκκλησιαστεί ποτέ? Τι ζητάει ο Θεός? Δεν ζητάει πολλά πράγματα. Αυτά όμως απορρίπτονται σήμερα από τον κόσμο, ο οποίος είναι των βιωτικών μεριμνών δούλος και δεσμότης. Αυτά απορρίπτονται, δεν είναι για μας, λέγει, είναι για τους γέρους. Ναι, έλα όμως που όπως εκάθοντο εκεί εσκεπάστησαν με τα τόνους μπετάκια σίδερα, τώρα ποιος θα πει, να πάει να τα σηκώσει να τους έβρει? Όλοι απέθαναν. Απέθαναν τα βρέφη τα μικρά, είμαι αναπαυμένοι, διότι τα επήρε έναν γέλος ο Θεός στο θρόνο του των Επουράνιων, στη βασιλεία του. Οι άλλοι όμως, το ερώτημα είναι αυτό, είναι οι άλλοι τι έκαναν? Έχουν μετανοήσει? Ήσαν έτοιμοι?
Για να πάμε εις το εχθεσινό δυστύχημα το οποίο συνέβηκε. Εγνώριζε κανείς τόσα αεροπλάνα πηγαίνουν και έρχονται, τόσες πτήσεις γίνονται. Βέβαια είναι φοβερόν όσοι ταξίδευσαν ή ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Μέσα εις το πέρασμα του αέρος υπάρχουν τα λεγόμενα κενά, δηλαδή σε ένα σημείο δεν υπάρχει αέρας, οπότε εκεί το αεροπλάνο πέφτει και το πέσιμο σε δευτερόλεπτα είναι χιλιάδες μέτρα. Αυτό συνέβηκε αυτή τη στιγμή και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πλάσμα το οποίο είναι το υπουργός, βοηθός υπουργός, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο οποίος κατήγεται και από την Κύπρο και ο οποίος με τον πατέρα του ομιλών ήσαν στη φυλακή και οι δύο. Ο πατέρας του και ο ομιλών ήσαν και οι δύο στη φυλακή. Ο πατέρας του συνελήφθη από τους Άγγλους, έμεινε στις φυλακές με τα ταύτα από τη συνθήκη η οποία γίνεται η κατάπτυστος εκείνη η συνθήκη της Ζηρίχης. Τον έφερε και είτο πρέσβησε στην Ελλάδα της Κύπρου, είτο ένας άνθρωπος λόγιος, ένας άνθρωπος καλός, εγέννησε αυτό το παιδί το οποίο εφρόντιζε πολύ και δια την Ελλάδα, εφρόντιζε και δια την Κύπρο. Πλην όμως ήρθε ο θάνατος χωρίς να τον αναμένει και τον μετέφερε από αυτόν τον κόσμο εις τον άλλο. Το ερώτημα όμως, άραγες είχε σκεφτεί ποτέ να μετανοήσει? Ήταν μετανιωμένος? Αυτό μετράει στο Θεό. Τα άλλα δεν μετρούν τίποτε. Μπορεί να κάνουμε καλά όσα καλά μπορούμε να κάνουμε στον κόσμο αυτόν, αλλά δεν μετρούν όταν δεν είσαι με τον Θεό. Δεν μετρούν. Τονίζει και λέγει ο Θεός, εκείνος λέγει που δεν τρώγει το σώμα μου, λέγει, και δεν πίνει το αίμα μου, δεν έχει θέση μαζί μου στη βασιλεία. Να του πούμε γιατί το είπες, Θεέ μου, είναι ψέματα αυτό που είπες? Δεν τολμούμε. Εδώ μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος, είσαι καλός χριστιανός? Το ερώτημα τούτο είναι. Μπορεί να είσαι ο καλότατος άνθρωπος, να κάνεις όλες τις ελεημοσύνες και όλα τα πάντα όσα υπάρχουν πάνω στη γη και όλα τα καλά. Εάν δεν είσαι στα μυστήρια του Θεού μέτοχος, εάν δεν ζεις μυστηριακή ζωή, δεν έχεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελείως. Ή γίνεσαι πνευματικός άνθρωπος και πας στον παράδεισο, ή γίνεσαι σαρκικός και πας στην κόλαση. Μπορεί να έχεις μορφώσεις, μπορεί να ξέρεις γλώσσες, μπορεί να έχεις πτυχία, μπορεί να έχεις θέσεις, μπορεί να έχεις οτιδήποτε αξιώματα, μπορεί να έχεις πλούτη, μπορεί να κρατάς τον κόσμο όλο στα χέρια σου. Δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος, έχασες τον παράδεισο. Δι' αυτό αδερφοί μου, όσοι ακούμε τα λόγια του Θεού να προσέξουμε. Ή θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι ή θα γίνουμε σαρκικοί άνθρωποι. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι με τον κόσμο. Χορούς, διασκεδάσεις, κρουαζιέρες, περιπάτους, θάλασσες, κρυμνούς. Άλλοι πάνε στα βουνά και νομίζουν ότι θα ανέβουν πάνω στα βουνά. Να ανέβεις στη βασιλιά των ουρανών. Πάνε να ανέβουν πάνω στις πέτρες, πέφτουν από εκεί πάνω κάτω, γίνονται κομμάτια, πάει. Τι θα του πει ο Θεός, έκανε μια προσπάθεια να ανέβεις πάνω στο βουνό, μπες στη βασιλεία μου? Δεν πάνε αυτά. Δεν πάνε αυτά. Δεν υπάρχουν πέραση. Δεν έχουν πέραση. Γι' αυτό αδερφοί μου, στόμε καλός, στόμε μεταφόβου, διότι αλλιώτικα, όπως είναι τα πράγματα τώρα και όπως πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι χειρότερα θα ακούμε και πιο χειρότερα, διότι δεν μετανοούμε. Και εκείνον το οποίο σας είπα και άλλες φορές, λυπούμε, διότι είναι η πιο κατάλληλος ευκαιρία να ακουστεί από στόμα μεγάλο. Παιδιά μου, σταματάτε να βλασφημείτε τον Χριστόν και την Παναγία και τον Τίμιο Σταυρόν και τα Ιερά και τα Θεία. Σταματήστε για να σταματήσουν οι σεισμοί. Δεν ακούστηκε. Ούτε ακούστη, ούτε μακάρι να ακουστεί από εδώ και πέρα. Δεν ακούστηκε. Μα ποιον θα προσβάλλεις όταν πεις την αλήθεια? Η αλήθεια είναι πικρή. Πες την και ας είναι πικρή. Δεν τη λέει.
Ο λαός περιμένει πάντοτε να του πεις δυο λόγια για να έρθει στον ορθό δρόμο, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν εκατάλαβε, ούτε καταλαβαίνει τι γίνεται. Μου έκανε διήγηση ένα πνευματικό μου παιδί ότι είχε έναν ο οποίος κάθε μία λέξη ευλασφημούσε την Παναγία. Κάθε μία λέξη. Δηλαδή, όχι περισσότερο από το Κύριε Ελέησο, πιο πάνω. Κάθε μία λέξη βλασφημούσε την Παναγία. Επήγε μέσα στη θάλασσα, λέει, και ήμουνα κι εγώ κοντά του και πιάστηκε ένα ψάρι. Έλα πάνω του, λέει, και είπε την Παναγία. Τι σου έφτασε η Παναγία, όπου περπατούσε. Οπότε, λέει, από τότε τον συχάθηκε η ψυχή μου, δεν τον ήθελα ούτε να το δω. Του είπα πολλές φορές μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Το έκανε συνεχώς, λέει. Οπότε έφυγα με τρόπον, τον άφησα εκεί και ούτε τον ξαναείδα πλέον. Αυτή είναι χειρότερη και από τους λεπρούς. Χειρότερη. Αυτή, όπως τότε που ήταν ο Χριστός μας, αυτοί απεμενώνουν το ηλεπρή. Κάτι τέτοιο έπρεπε να υπάρχει και σήμερα. Όσοι βλασφημούν, ούτε να κοιτάξει να τους δεις, ούτε να τους χαιρετήσεις, διότι το είπε ο ίδιος ο Θεός. Ήτης μου φιλή των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, ανάθεμα έστω. Εφόσον βλασφημείς τον Θεό, είσαι αναθεματισμένος, κολλασμένος από το Άγιο Πνεύμα. Τελείως. Από την... Η Αγία Γραφή είναι το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά τα γεγονότα, αδερφοί μου, με μία λέξη, αιτίαν έχουν τη βλασφημία τούτου του λαού. Τελείωσε. Τα άλλα όλα είναι περιττά. Για να εισέλθουμε έπειτα, για να ειδούμε στην συνέχεια του κηρύγματος, όταν ο μάγος ο Ελίμας προσπαθούσε να παραπλανήσει τον Σέργιον Παύλον, ο οποίος ήταν ο Ανθίπατος στην Κύπρο, να κυβερνούσε την Κύπρο ολόκληρο, και όταν ήκουσε περί του Παύλου και του Βαρνάβα, τους εκάλεσε για να ακούσει λόγον Θεού. Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφτασαν στο παλάτι του Σεργίου Παύλου και ήρχισαν να κηρύττουν τον Χριστόν, ο Σέργιος Παύλος είχε στο παλάτι του έναν μάγο, ο οποίος ονομαζόταν Ελίμας, και προσπαθούσε, λέγει, να παραπλανήσει τον Σέργιον Παύλο να μην ακούσει το λόγο του Θεού. Και τότε, εκεί που εδίδασκε ο Απόστολος Παύλος, τον εκείταξε με λύπη και με αυστηρότητα. Τον κοίταξε με βλέμμα αυστηρό, αλλά και με λύπη, η οποία ήταν ιερά αγανάκτησης. Και εκείνη τη στιγμή του λέγει, δεν θα πάψεις, του λέγει, να διαστρέφεις τα σοδούς του Κυρίου του, του λέγει. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, να σταματήσεις επιτέλους να ακούσει αυτή η ψυχή λόγων Θεού να σωθεί. Και πρόσθεσε ο Απόστολος Παύλος, και νυν ιδού χειρ Κυρίου επισέ, του λέγει, και εσύ τυφλός μη βλέπων τον ίδιον άκρη καιρού. Παραχρήμα δε έπεσεν επ' αυτόν αχλής και σκότος, και περί άγωνε ζήτη χειραγωγούς. Και αφού είσαι τέτοιος, του λέγει ο Απόστολος Παύλος, ιδού τώρα θα επιπέσει κατά σου η δύναμη του Θεού και θα είσαι τυφλός μη βλέπων τον ήλιον και το φως του μέχρι ορισμένου καιρού, του λέγει. Είναι ένα σημείο αυτό ότι δεν είναι το τελειωτική τιμωρία. Δηλαδή, σε όλη σου τη ζωή να είσαι τύφλος. Άχρη καιρού, δηλαδή, παρόλη τη λύπη του Αποστόλου Παύλου, την οποία έδειξε εκείνη τη στιγμή, εν τούτης η τιμωρία αυτού του μάγου θα ήταν πρόσκαιρος εάν μετανοούσε. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός όλους τους μάγους σήμερα, οι οποίοι έχουν γεμίσει πλέον την Ελλάδα μας. Από άκρου εις άκρον όπου περπατήσεις είναι οι φλιντζανούδες, οι χαρτορίχτρες, οι μάγισσες, οι μάγοι, τα μέντιουμ. Έχει γεμίσει η Ελλάδα, δηλαδή μια ειδωλολατρική χώρα πάλι. Όπως στο Θιβέτ και όπως στην
Κίναν και όπως στην Ινδία και όπως στην Αφρική, σε αυτές οι χώρες είναι μέσα στην μαγεία όλες αυτές οι χώρες. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τώρα για την Ελλάδα ότι δεν είναι μέσα στη μαγεία. Απ' άκρο εις άκρο επικρατεί η μαγεία. Τηλεοράσεις, περιοδικά, κόσμος, χωριά, διότι επικρατεί αυτός ο θεοκατάρατος, ο θεομίσιτος φθόνος. Φθονούν οι άνθρωποι, φθονούν, και για να εκδικηθούν εις των φθόνων τους επάνω καλούν τους δαίμονας για να κάνουν αυτές τις μαγείες, οι οποίες μαγείες επιφέρουν δεινά εις τας οικογενείας. Επιτρέπει ο Θεός, ο Παναγαθός Θεός. Οι βουλές του Θεού ανεξερεύνητες, δεν μπορούμε να τις γνωρίσουμε. Και προπάντων η μαγεία την ώρα του μυστηρίου του γάμου. Καθήν ώρα γίνεται το μυστήριο του γάμου, εκεί τρέχουν όλοι οι φθονεροί άνθρωποι να εκδικηθούν αυτό το ανδρόγυνο. Και άλλα μεν ανδρόγυνα μένουν στήρα και δεν γεννούν παιδιά, άλλα δεν υποφέρουν από την ίδια στιγμή που γίνεται το μυστήριο του γάμου. Είχα μια περίπτωση που ερχόταν στον Άγιο Γεώργιο ένα ανδρόγυνο, από τη στιγμή που έβαλε επάνω του τα στέφανα, από εκείνη τη στιγμή επεσορεύτη επάνω τους αυτών των δύο πλασμάτων όλη η κακία του διαβόλου. Ήρχισαν η πονοκεφάλι, ήρχισαν η πόνη, ήρχισαν το σώμα ολόκληρο, έφυγαν από εδώ, πήγαν στην Αγγλία, κάνανε χειρήσεις άδικες και χόρβαινε ο διάβολος, επέστρεψαν πίσω, έπεσαν στους γιατρούς, τίποτε, 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 έως ότου τους αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και ήρθαν στον Άγιο Γεώργιο, και ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος είναι τον ασθενούν τον ιατρός, επενέβη και τους έδωσε. Δεν είχαν όμως τελειωτική θεραπεία, διότι πάνε ο Πανάγαθος Θεός, εκείνος γνωρίζει. Πάντως εσήκωσε ένα αρκετό φορτίο της μαγείας από πάνω τους, τους χάρισε ο Θεός και παιδάκια, αλλά είχαν όμως αυτήν την τυραννία επάνω τους. Ο Ελλήνας ο Μάγος λοιπόν αυτός, ο οποίος ο Απόστολος Παύλος τον επετίμησε και αμέσως παρευθύς έπεσε επί του Μάγου, θαμπάδα εθάμπωσε το φως του και σκότος κάλυψε τους οφθαλμούς του και περιεφέρεται εδώ και εκεί και ζήτη ανθρώπους που θα τον οδηγούν από το χέρι, και κανείς δεν τόλμα να πλησιάσει. Γιατί δεν τολμούσε να πλησιάσει? Διότι είδαν ότι το χείρ Θεού ήταν, ο Θεός που επετέθηκε, δεν ήταν άνθρωπος, και φοβούν το ποιον να τον πλησιάσει, ποιος να αγγίσει επάνω του, ποιος τα βάζει με το Θεό. Έχει κανέναν ο οποίος τα βάζει με το Θεό? Και αυτό ήταν το σημείο το οποίο ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, παρόλη την αγανάκτησή του, δεν εκαταράστη σε αυτόν να μείνει τυφλός εις όλη του τη ζωή. Και είναι τούτο το σημείο το οποίο ακριβώς πρέπει να βλέπουμε, να διακρίνουμε την αγάπη του Θεού. Επρόκειτο η επακολουθήσεθα τιμωρία να είναι απόδειξη του εγκλήματος του Ελλήμα, ή το αυτό το σημείο φανερών πλέον ότι ο Ελλήμας ο Μάγος ήτο ενάντιος προς τον Θεό, διότι θα ήτο θαύμα το οποίο επιβεβαιεί τας ευθύς οδούς του Κυρίου. Όταν ομιλεί κανείς το Λόγο του Θεού και είναι γνήσιος Λόγος του Θεού, πλειστάκης ομιλεί ο Θεός την ίδια εκείνη ώρα. Την ίδια στιγμή ομιλεί ο Θεός και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία λέγει το παιδί του. Αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος. Εκείνη τη στιγμή που ομιλούσε ο Απόστολος Παύλος, επενέβη ο Θεός για να δείξει στον Ελλήμαν και εις τον Σέργιον Παύλον ότι τούτα που σου λέγω είναι του Θεού, δεν είναι δικά μου. Ήταν το θαύμα συγκλονιστικό, ούτως ώστε ο μεν Σέργιος Παύλος έμεινε σταθερός, ο δε Ελλήμας ο Μάγος τιμωρήθη. Απέδειξε τον δόλον και την κακοβουλία εκείνου του Μάγου,
ο οποίος δεν έπαβε να διαστρέφει τα σοδούς του Κυρίου, τα σορθάς, τα ευθείας. Ο φθονερός εκείνος μάγος, διότι αυθόνησε, σου λέγει, θα μου πάρει τώρα τον ανθίπατον αυτός, ο οποίος ήρθε εδώ και μιλεί. Αυτός ο οποίος ομιλεί αυτή τη στιγμή, δεν θα τον αφήσω να μπει λόγος Θεού μέσα εις τον ανθίπατον. Και όμως ετιμωρήθη από τον Απόστολο, από τον Θεό, διότι ο Απόστολος Παύλος τον επετίμησε δια τιμωρίας. Του είπε, δεν θα δεις τον ήλιον, τον ήλιο. Γιατί του ετώνησε τον ήλιο? Δεν θα δεις τον ήλιον. Ο ήλιος είναι το φως. Ο Ελίμας προσπαθούσε να σβήσει το φως, να σβήσει τον ήλιον από το Σέργιον Παύλο. Δι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος του λέγει, αυτό το φως το οποίο ζητείς να αποξενώσεις από αυτή την ψυχή, τον ήλιον της δικαιοσύνης, δεν θα δεις τον ήλιον, του λέει. Δεν θα δεις το φως. Αυτό είναι. Πάεις να στερήσεις του άλλου το φως, το αληθινό. Είναι πόσοι υπάρχουν, πόσοι σύζυγοι υπάρχουν όταν δουν τα γυναίκα των και θέλουν να πάνε να ακούσουν λόγο Κυρίου. Πώς επιτίθενται. Μην πάεις, τη λέγεις στον παπά, γιατί θα σε κάνει καλογριά. Είναι αυτοί άλλοι Ελίμες οι οποίοι προσπαθούν να αποξενώσουν τον ήλιον, το φως από την σύζυγόν των ή από τα παιδιά των. Πόσα παιδιά δεν τολμούν να πάνε στην εκκλησία, διότι ακριβώς ο πατέρας επιτίθεται εναντίον των, θα γίνει, λέγει, καλογριά το παιδί μου, θα γίνει καλόγυρος το παιδί μου, θα γίνει καθυστερημένος. Όσοι είναι κοντά στο Θεό είναι οι καθυστερημένοι. Όσοι είναι κοντά στο Θεό είναι οι απομακρυσμένοι από την κοινωνία. Όσοι είναι κοντά στο Θεό είναι εκείνοι οι οποίοι είναι βλάκες και μας αποκαλούν πάντοτε παλαιοντολογικά ευρήματα, εκείνα που βρίσκουν μέσα στα βάθη της γης. Από εκείνους είστε, λέγει. Βέβαια, ο Πανάγαθος Θεός μας το είπε προηγουμένως, ότι θα σας πούν ό,τι πονηρό φανταστείτε, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου. Και μακάριος είναι εκείνος ο οποίος τα δέχεται αυτά και ευχαριστεί το Θεό. Είναι πιθανόν η μαγεία του Ελίμα να ενοχλεί το από τις παρατηρήσεις του ηλίου, του Θεού, του αληθινού, του φωτός, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ο Ελίμας πολεμών το φως και αμαρτάνων κατά αυτού, ή το πρέπον να στερηθεί του σωματικού φωτός. Δηλαδή, δίκαιε εκκρίσεις σου, Κύριε, δίκαιος ή και δίκαιε εκκρίσεις σου. Δικαιοσύνα σιγάπη σας, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Είσαι δίκαιος, ποτέ ο Πανάγαθος Θεός δεν κάνει αδικίες, εμείς κάνουμε αδικίες. Ή το τιμωρία πρέπουσα εναντίον του Ελίμα. Έκλεισε πρώτον ο Ελίμας τους οφθαλμούς της διανοίας του, για να μην δει το φως του Ευαγγελίου, το φως της δόξης του Ευαγγελίου. Κατακολουθίαν όμως δικαίως εκλείστησαν οι σωματικοί του οφθαλμοί στο να μην βλέπουν το φως του ηλίου. Ζήτησε να τυφλώσει τον ανθίπατον, ο οποίος επιτελούσε το έργο του Θεού, και όμως επετέθη ο Ελίμας να του σβήσει εκείνο το φως και έπαθε ο ίδιος την τύφλωση. Ο άλλος ήλιος του σκότους, ο διάβολος, είναι αυτός ο οποίος έρχεται όχι να δώσει φως αλλά να δώσει σκότος, και ονομάζεται και αυτός ήλιος σκότους. Μα ο ήλιος έχει σκότος? Βέβαια έχει σκότος. Τον είδαμε ότι τελευταίος, όταν ήρθε η σελήνη μπροστά του και μπροστά στη γη, αμέσως ο ήλιος από ήλιος φωτός έγινε το ήλιος σκότους. Αυτός είναι ο διάβολος. Ήλιος σκότους.
δεν μπορεί να του πεις ήλιος δικαιοσύνης, ούτε ήλιος φωτός. Ήλιος σκότους. Αυτός ο ήλιος του σκότους είναι αυτός ο οποίος θέλει να σκοτήσει τους ανθρώπους να μην δουν το φως του αληθινών. Δια τούτο επλήγει υποτυφλώσεως ο ελίμας. Η επιβληθή απεινή στον ελίμαν ή το μάλλον επιοικής ή το μικρά. Δεν είναι το αυστηρά τιμωρία την οποία το επέβαλε ο Πανάγαθος Θεός διαμέσου του ειδικού του σκεύους, διότι επλήγει υποτυφλώσεως ενώ είναι το δυνατόν να πέσει αυτό στιγμή νεκρός. Είναι όπως αυτή τη στιγμή λέμε βλασφημεί τον Χριστό, βλασφημεί την Πανεγία, βλασφημεί τον Τίμιο Σταυρό, βλασφημεί τα Θεία τα Ιερά. Δεν μπορεί ο Θεός εκείνη τη στιγμή που βλασφημεί να τον κατακεραυνώσει και να μείνει στον τόπο. Υπήρχε, σας το είπα και άλλοτε, στο Αίγιον υπήρχε ένας βλάσφημος πρώτου βαθμού. Βλασφημούσε όπου περπατούσε και τον έβλεπαν όλος ο κόσμος και του έλεγα μη βλασφημείς, δεν είναι καλό. Μη βλασφημείς, θα σου έρθει κακό επάνω σου. Αυτό σε συνέχισε να βλασφημεί τον Χριστό, την Παναγία, τα Ιερά, τα Θεία. Ή το Ιούλιος. Κάτι του συνέβηκε, αυτό το εξιστορούν όσοι το έζησαν αυτό το θαύμα και έπεσε χάμω εις την γη, έπεσε χάμω στην γη, εψήλωσε τα χέρια του και μούντζωνε τον Θεό και τα πόδια του και βλασφημούσε τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή χωρίς να υπάρχουν νέφη, χωρίς να υπάρχουν αέρας, χωρίς να υπάρχει βροχή, έπεσε κεραυνός και τον άφησε στον τόπο. Τον κατέκαψε. Πάει. Τελείωσε. Όταν θέλει ο Θεός, είναι και μια φορά εγώ τους είχα πει ότι αν όλοι όσοι βλασφημούν, ο Πανάγαθος Θεός επέτρεπε να εστράβωνε το κεφάλι τους και αντί να βλέπουν μπρος να βλέπουν πίσω, θα βλέπετε χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο αντί να βλέπει το κεφάλι του μπροστά να βλέπει πίσω. Όσοι βλασφημούν. Διότι είναι στο χέρι του Θεού, μπορεί ο Πανάγαθος Θεός να σε κάνει όπως βλέπει μπροστά να βλέπεις πίσω. Τι θα του πεις, γιατί μου έστρεψες το κεφάλι πίσω. Οι βλάσφημοι είναι οι ιοί διαβόλου, οι ιοί σκότους, ή ο διάβολος βλασφημεί. Είναι καμιά φορά εδώ στον Άγιο Γεώργιο, ο διάβολος δεν θα δοξολογήσει τον Θεό, επειδή δεν στρώει αορά τους από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και από την Πανεγία μας και από τη χάρη του Θεού και από τον Άγιο Γεώργιο, δεν λέει τίποτε καλό, βλασφημεί τον Θεό. Και αγαναχτούν. Άκουσε, λέγει, βλασφημεί το Θεό. Δεν τη βγάζεις έξω. Δεν τον βγάζεις έξω. Ο διάβολος όμως τι λέει. Εμένα λέγει ότι και αν του πω δεν με λαμβάνει υπόψη. Για σας κλαίει, λέγει, και λυπάται που τον βλασφημείτε. Για σας λέει. Εγώ τι και να του πω, τι θα το πει. Θα το ξολογήσει ο διάβολος το Θεό. Εμείς όμως την ίδια στιγμή που ακούμε τον διάβολο να βλασφημεί τον Θεό και την Παναγία να αγαναχτούμε. Όταν τους ακούμε στους δρόμους όμως, στα λεωφορεία, στις δουλειές και στα άλλα μέρη οπουδήποτε, δεν αγαναχτούμε. Γελούμε και σηκωνόμεθα και φεύγουμε. Μην ξεχνάτε όμως να προσθέσουμε και κάτι άλλο, ότι οι πιο βλάσφημοι από όλους είναι οι οικοδόμοι. Δι' αυτό όλες οι κατοικίες που χτίζονται αντί με προσευχή, χτίζονται με βλασφημία. Οπότε τα αποτελέσματα μην τα περιμένετε να είναι καλά. Αυτοί οι οικοδόμοι δεν έχουν τίποτε άλλο στο στόμα τους, ημί μόνο τη βλασφημία. Βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία. Δηλαδή αυτό το σπίτι χτίζεται με μία βλασφημία, με θεμέλιον τον δαίμονα. Πού θα πάει. Ή δεν θα περνά καλά αυτός που θα κατοικεί μέσα, ή θα είναι άρρωστος, ή θα πηγαίνει ανάποδα η ζωή του, ή θα πηγαίνουν ανάποδα τα παιδιά του, ή θα κρεμνιστεί η οικία, ή θα πάρει φωτιά, ή θα γίνει κάτι το κακό. Δεν έχει το Θεό. Και οι περισσότεροι οι οποίοι χτίζουν τα σπίτια τους, τις πολυκατοικίες τους, δεν καλούν ούτε τον ιερέα τουλάχιστον να κάνει ένα αγιασμό. Ο οποίος η Εκκλησία μας έχει ευχές επιθεμελιώσει οίκου.
Το ότι ατυφλώθη ο Ελίμας δεν είναι ψέμα, δεν είναι ψεύδος, δεν είναι παραμύθι, διότι ο ίδιος λέγει εκείνη τη στιγμή να ζητούσε κάποιον να τον πάρει από το χέρι. Μα ένας που έχει το φως του δεν ζητά βοήθεια. Ζητούσε, λέγει, χειραγωγούς, δηλαδή κάποιον να τον κρατεί να περπατήσει. Από αυτά παρουσιάζεται πιθανόν ότι ο Ελίμας ματίωσε ζήτη οδηγών, διότι κανείς από εκείνους οι οποίοι ήσαν παρόντες σε εκείνο το θαύμα επλησίαζε αυτόν ο οποίος επλήγει από τον Θεό. Φοβόντου. Φοβείται ο κόσμος εκείνος ο οποίος ήταν εκεί. Πού είναι τώρα η μαγική του δύναμη του Κυρίου αυτού? Πού είναι η μαγική του δύναμη του Κυρίου, ο οποίος σήμερα παραπλανεί τον κόσμο για να πάρει χρήματα και να παιδεύει τον κόσμο και να καλεί τους δαίμονας? Πού είναι η ικανότητα του αυτού όταν φώναζε εκείνος τον έχει παραφουσκώσει ο διάβολος, έχει έναν χοντρόν ο οποίος, πώς λέει, ο Πιτ, τον έχει κάνει ο διάβολος σαν βαρέλι, τον έχει κάνει. Αυτός λέγει, θα πάω, λέγει, εγώ στη Θεσσαλονίκη, μαζευτήκαν εκεί όπως μαζεύονται να πούν τα σοφίες τους στην τηλεόραση. Και λέγει, υπάρχει μία στη Θεσσαλονίκη η οποία είναι άρρωστη. Θα πάω εγώ, λέγει, να την κάνω καλά, αλλά θέλω, λέγει, 500.000. Του λέγουν οι άλλοι, καλά, θα πάει εκεί. Γιατί ο κόπος μου, λέγει, πώς θα πληρωθεί? Η ικανότητα του αυτού είναι πάνω στα χρήματα, θέλει χρήματα. Και πηγαίνουν αυτοί οι χάνοι, πηγαίνουν εκεί και του δίδουν χιλιάδες και εκατομμύρια για να τους κάνει καλά. Εκεί στον μάγο πηγαίνουν για να τους κάνει καλά. Στο Χριστό που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων δεν έρχονται. Δικαίωμά τους βέβαια ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εκαυχάτω δι' αυτήν την ικανότητά του. Είχε πεποίθηση στον εαυτόν του ότι κάνει θαύματα. Ότι αυτός δύναται από τον εαυτόν του να έβρει την οδόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή ούτε ένας φίλος του δεν παρουσιάστηκε, λέγει, να του δώσει το χέρι να περπατήσει. Τότε ειδών ο Ανθίπατος το γεγονός επίστευσεν εκπλησόμενος επί τη διδαχή του Κυρίου. Τότε όταν είδε ο Ανθίπατος ο Σέργιος Παύλος το θαυμαστόν αυτό γεγονός, επίστευσεν όσον δε περισσότερον εμάνθανε και κατενόητη διδασκαλία του Κυρίου, τόσον περισσότερον εθαύμαζε και εξεπλήθε το δι' αυτήν. Όσον περισσότερον το μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, τόσον περισσότερον έμπαινε η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή του. Εισήρχετο το Άγιον Πνεύμα με την δύναμη του, τη ζωοποιών δύναμη, και του άλλαξε ολόκληρον των εσωτερικών του κόσμων, διότι αν δεν αλλάξομεν εσωτερικός, δεν αλλάζομεν εξωτερικός. Εκ του περισσεύματος της καρδίας πάντοτε ομιλεί το στόμα. Από εκείνα που έχει κανείς μέσα του, από εκείνα θα βγάλει από το στόμα του. Μέσα σε ένα ποτήρι αν βάλεις νερό θα ξεχυλήσει νερό. Αν βάλεις κρασί θα ξεχυλήσει κρασί. Αν βάλεις ροδόσταμο θα ξεχυλήσει ροδόσταμο. Εάν βάλεις δηλητήριο θα βγει δηλητήριο. Αν βάλεις οτιδήποτε άλλο ακάθαρτο θα βγει ακάθαρτο. Δι' αυτό πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι εκείνος ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού και χαίρεται η ψυχή του και αγάλεται η ψυχή του και εφραίνεται και γίνεται άλλος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά μέσα του θα γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το στόμα του θα ομιλεί δια των Θεών. Όποιος βλασφημεί, αδερφοί μου, και όποιος εσχρολογεί, υπάρχουν και οι εσχρολόγοι, οι οποίοι άλλο τίποτε δεν ακούσαν από το στόμα τους, μόνο βρώμικα και ακαθαρτά λόγια. Βρώμικα και ακαθαρτά λόγια. Διότι μέσα η ψυχή τους είναι βρωμισμένη. Έπειτα βλέπεις υπάρχουν και μία άλλη μερίς, η οποία μερίς αυτή έχει ένα άλλο κακό. Πονηρών οφθαλμών. Ό,τι δει
το παρερμηνεύει στο πονηρό. Ό,τι ακούσει το παρερμηνεύει στο πονηρό. Τότε λέγει ο Κύριος, ή ο οφθαλμός σου πονηρός, όλο το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Μετά από την πονηρία του οφθαλμού, ο πονηρός οφθαλμός, μόλις δει κάτι αμέσως παρερμηνεύει το παν, και τότε λέγει όλος ο εσωτερικός κόσμος είναι ένα σκότος. Σκότος, σκότος το οποίο δεν μπορεί να έβρει μέσα η ψυχή φως. Πονηρός οφθαλμός λέγει. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο ακριβώς είπε ο Κύριος μας, ή ο οφθαλμός σου απλούς λέγει όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Να μην πονηρεύεσαι, να μην βλέπεις τον άλλον και να πονηρεύεσαι, να ζηλεύεις, να φθονείς, να καταλαβείς, να τον γλωσσοτρώεις που λέμε με την απλή γλώσσα. Διότι όταν είσαι πονηρός άνθρωπος, τότε ο πονηρός άνθρωπος ό,τι είναι δίπλα του το βλέπει πονηρά. Είναι όπως τον μεθυσμένο, ο οποίος ό,τι δει μπροστά του βλέπει βαρέλια γεμάτα κρασί. Ο χαρτοπαίχτης, ο οποίος πηγαίνει στο καζίνο, το ισοπαίδωσε και εκείνον ο Πανάκαθος Θεός εκεί πάνω εκεί, και έτσι τελείωσε και αυτό. Τελείωσε και αυτό. Εκεί πάνω εκεί που πήγαιναν ο κόσμος και έτρωγε το βίο του εκείνο, τώρα είναι κλειστό και αυτό. Έπεσαν, έπαθαν καθίζηση οι δρόμοι, έπαθαν τα πάντα. Απεκόπηκαν εκεί πάνω η φωλιά του διαβόλου, τη κολάσεως, εκεί όλες οι αμαρτίες μαζεύονται εκεί πάνω σε εκείνο το Μον Παρνές. Ο χαρτοπαίχτης λοιπόν αυτός, ο οποίος είναι τζογαδόρος, ο οποίος πηγαίνει εκεί πάνω και τρώει το βίο το ολόκληρο, όπου κοιτάξει βλέπει χρήματα και τζόγο να γυρίζει. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο γυναικάς όλος βλέπει όλες τις γυναίκες δικές του. Ο άνθρωπος ο πόρνος βλέπει όλες τις γυναίκες μπροστά του πόρνες. Αδερφοί μου, τούτο είναι το μάτι, το μάτι, το φθονερό αυτό μάτι, το πονηρό αυτό μάτι, είναι η είσοδος του φωτός ή του σκότους. Αυτό το μάτι, και αυτό και ο Πανάγαθος Θεός έπιασε ένα μωρό μικρό απλό και το έβαλε στην αγκάλι του και λέγει, αν δεν φέρεις το μάτι σου λέγει να γίνει τόσο απλό όπως είναι το μωρό το αθώο λέγει, δεν πρόκειται να μπει στη βασιλεία μου την επουράνιο. Εάν δεν ταπεινωθείς να γίνεις και να έχεις το ματάκι σου απλό και αθώο, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό αδερφοί μου να προσέξουμε ότι εδώ είναι ο τόπος που θα μετανοήσουμε. Εάν δεν μετανοήσουμε να λίμωνό μας. Το γεγονός αυτό το οποίο ακριβώς είδε ο Σέργιος Παύλος ο Ανθύπαντος αναφύονται πάντοτε στην ζωή μας και τα βλέπουμε μπροστά μας, πλην όμως δεν τα βλέπουμε. Ακούμε και δεν ακούμε. Και είναι εκείνο το οποίο είπε πάλι ο Πανάγαθος Θεός, θα βλέπουν οι άνθρωποι και δεν θα βλέπουν λέγει, θα ακούν και δεν θα ακούν. Ο Ανθύπαντος ήταν ευφιέστατος άνθρωπος, ήταν έξυπνος άνθρωπος και είχε ευθείαν και αγαθήν θέληση. Δι' αυτό αντελήφθη αμέσως ότι το συμβάν εκείνο το οποίο είδε μπροστά του τον ελίμαν να τυφλώνεται δεν είναι το κοινόν φαινόμενο, αλλά προήρχεται εξεπεμβάσεως θείας από τον ίδιο τον Θεό. Το θαύμα απεδείκνει ότι η διδασκαλία την οποία έκανε ο Απόστολος Παύλος εις τον Σέργιον Παύλον των Ανθύπατων της Κύπρου απεδείκνει εκείνον το φως, αυτή η διδασκαλία, ότι είναι θεία διδασκαλία. Δεν ήταν διδασκαλία ανθρώπου, αλλά διδασκαλία Θεού. Το θαύμα επεβεβαίωνε αυτήν τη θεία προέλευση, διότι ο Απόστολος Παύλος ήταν το σκεύος της εκλογής του Θεού. Ό,τι μιλούσε δεν μιλούσε ο ίδιος, ομιλούσε ο Θεός. Μετέφτιαν πίστην, ο Σέργιος ή το επόμενο να κατανοήσει και να καταπλήττεται από το ύψος αυτής της διδασκαλίας. Αδερφοί μου, ακούμε λόγια πολλά στον κόσμο. Ακούμε, κάνουμε συζητήσεις. Μαζευόμεθα να πιούμε τον καφέ μας για να περάσει η ώρα.
και λέμε τόσα και τόσα. Ανοίγουμε τις εφημερίδες για να δούμε τι κάνει η γειτόνισσα, τι κάνει το παιδί της γειτόνισσας, του γείτονος, του γνωστού, του αγνώστου. Λύουμε τα... προπάντων πηγαίνετε μέσα στα καφενεία ή στα χωριά να δείτε. Λύουν όλα τα πολιτικά θέματα. Δεν τους λείπει τίποτε. Χωρίζονται τα καφενεία, άλλος δεξιός, άλλος αριστερός, άλλος του συνασπισμού, άλλος της... Ας σταματήσουμε ενός εδώ, φτάνει. Είναι πέντε άτομα μέσα σε ένα χωριό. Έχει πέντε καφενεία στα οποία θα πάει ο κάθε ένας στο καφενείο του, διότι είναι μοιρασμένος. Λύνουν τα πολιτικά θέματα. Μετά από τα πολιτικά θέματα πιάνουν τους γειτόνους. Μετά από τους γειτόνους πιάνουν τα χωράφια. Μετά από τα χωράφια πιάνουν την κυβέρνηση που δεν τους ενισχύει, διότι έπεσε η ακρίδα και τους τα έφαγε. Ήρθε η καταστροφή, η πλημμύρα και τους τα εσάρωσε. Ποιοι δεν μας επαρέτησαν, δεν μας παράτησαν, δεν έρχονται να μας δουν, δεν έρχονται να μας πλησιάσουν, δεν μας βοηθούν. Βρε, δεν ζητάς εκείνου τη βοήθεια, ζητάς από τους ανθρώπους. Επικατάρατος λέγει, πας άνθρωπος, ελπίζων επί άνθρωπον. Δεν τα ακούνε τα λόγια του Θεού, ελπίζεις επί άνθρωπον. Δεν θα δεις τον μπρος. Μείνε με τον Θεό για να δεις τον μπρος. Δεν το καταλαβαίνει. Βέβαια δεν ακούνε και λόγω Θεού, και δι' αυτό εγώ εκείνον το οποίο επισημαίνω, ταπεινώς επισημαίνω, είναι ότι αυτός ο κόσμος είναι πρόβατα χωρίς ποιμένα, εγκαταλελειμμένα, όπως είναι ο Κύριος ειδών λέγει των όχλων, ελυπήθη λέγει επ' αυτούς, ειδών αυτούς λέγει ως πρόβατα μη έχουν ταπεινένα. Είναι πραγματικά ως πρόβατα μη έχουν ταπεινένα. Όταν πάτε μέσα στα χωριά θα δείτε λύπη, στενοχωρία. Θα δείτε αγρίους ανθρώπους. Δεν θα δείτε ήμερον άνθρωπον. Ούτε να ομιλεί, ούτε να λαλεί, ούτε να συμπεριφέρεται. Έχει αγριέψει ο κόσμος, διότι δεν ακούνε λόγων Θεού. Είναι τούτη η τιμωρία η μεγάλη, την οποία είπε ο Πανάγαθος Θεός, θα σας δώσω τιμωρία λέγει, φοβερά λέγει τιμωρία. Και ερμήνευσε ο Πανάγαθος Θεός του μη ακούσε λόγων Θεού λέει. Δεν υπάρχει φρικτότερο πράγμα, δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα, διότι ό,τι και να ακούσεις, μπορεί να ακούσεις την Αγία Γραφή, θέλει ερμηνεία η Αγία Γραφή. Ακούεις τον Απόστολο, θέλει ερμηνεία ο Απόστολος. Ακούεις το ψαρτήριο, θέλει ερμηνεία το ψαρτήριο. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εκείνο το οποίο μένει ως πρωταρχική εργασία ενός λειτουργού του Θεού και υπηρέτου του Θεού είναι ένα, το Θείον Κήρυγμα. Πάνω σε αυτό κρέμεται η σωτηρία του ανθρώπου. Εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μοναχοί σώζουν τον κόσμο, η μοναχική ζωή λέγει θα σώσει τον κόσμο, δεν σώζει τον κόσμο, η μοναχική ζωή. Η ζωή η οποία είναι ευάρεστη στον Θεό είναι να κάνεις αυτό που έκανε ο ίδιος ο Θεός. Ημέραστε και νυχτός λέγει υπηρετούσε τον άνθρωπο και ομιλούσε και θεράπευε τον άνθρωπο. Θα ακολουθήσεις τον Θεό για να είσαι ευάρεστος στη Βασιλεία. Δεν έκανε μοναστήρια ο Θεός. Τα μοναστήρια τα κάναμε εμείς οι άνθρωποι. Καλό είναι, ωραίο είναι. Αλλά μην καυχάσει ότι αυτό το μοναστήριο θα σώσει τον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν σώζεται αν δεν ακούσει λόγο Θεού. Τελείωσε. Μπορεί να πεισματώνεις και να λες τα δικά σου και τα σκέψεις σου. Πες τα, είσαι ελεύθερος. Η πραγματικότητα είναι μία. Ο λόγος του Θεού είναι δύναμη της πρώτου μεγέθους. Δυνάμεως την οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει. Το είπε ο ίδιος ο Θεός λέγει, ο λόγος του Θεού είναι το μότερος υπέρ πάσαν μάχεραν δίστομον λέει. Μπορεί να έχεις ένα μαχαίρι που να κόβει και από τις δυο πλευρές λέγει, δεν μπορούν να φτάσουν τον λόγο του Θεού λέγει, διότι είναι το μότερος, μπαίνει πιο βαθιά λέγει, εισέρχεται λέγει στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και εκείνον το γρανίτι που δεν μπορεί να το συντρίψει τίποτα λέγει, τον ανατινάζει ο λόγος του Θεού, τον κάνει συντρίμια, καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου, έρχεται το φως του Θεού, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ανακαινίζει τον άνθρωπο, ημερεύει τον άνθρωπο και σώζεται. Άκουσες το Ευαγγέλιο, ωραία, το άκουσες. Αν δεν ερμηνευθεί δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
άκουσες το αποστολικό ανάγνωσμα. Αν δεν ερμηνευτεί, δεν ακούσεις τίποτα. Πόσα αδερφοί μου, μας είπε ο Πανάγαθος Θεός. Διεκνύνωνος λέγει ο λόγος του Θεού, άχρη μυελών οστέων και ενιών καρδίας. Μπαίνει στο βάθος. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μπει στο βάθος του ανθρώπου. Είμαι μόνον ο λόγος του Θεού. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ήρθε μία ψυχούλα εκεί, 82 ετών άνθρωπος, ο οποίος εκάθισε να εξομολογηθεί και είπε τούτα τα λόγια. Σας το είπα και το περασμένο και δεν τα ξεχνώ κι εγώ, διότι η στιγμή κατά την οποία εξομολογεί ο πνευματικός, μπαίνουν και τα δυο του πόδια μέσα σε ένα παπούτσι. Διότι από το παιδί που φέρνει ο Θεός στην εξομολόγηση, σου διορθώνει το βίο το δικό σου. Δηλαδή ο πνευματικός έχει κόπο, αλλά έχει και χάρη, διότι διορθώνεται με αυτά τα οποία ακούει από τα μετανοημένα παιδιά. Μου λείπει, λέγει, η γαλήνη και η ηρεμία από την ψυχή μου. Πέρασα, λέγει, τη ζωή μου ολόκληρο μέσα εις τις χαρές και τις απολαύσεις. Μπήκα σε παλάθια, μπήκα σε πλούτη, πήγα και γύρισα τον κόσμο, λέγει. Μου λείπει η γαλήνη και η ειρήνη στην ψυχή μου, λέγει. Τι να τα κάνεις τα άλλα, αδερφέ μου, να τα φεύγουν αμέσως. Φωνάζει ο ένας, όλος μου ο βίος, λέγει, να τον ερήπια εκεί. Βέβαια, ερήπια. Για να σου δείξει ο Πανάγαθος Θεός ότι δεν κάνεις τίποτα. Δεν είμαι θα τίποτε. Ο λόγος του Θεού, η διδαχή του Θεού, αυτό το οποίο σώζει τον άνθρωπο. Παράδειγμα, μη φύγετε μακριά για να δείτε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τι ήταν? Ένας μοναχός ήταν. Εάν δεν έβγαινε από το μοναστήρι να πάει να κηρύξει, τώρα εμείς θα είμαι θα Τούρκοι. Κατά εκατοντάδες την ημέρα, λέγει, εξισλαμίζοντο. Και όταν ήρθε ο Απόστολος εκείνος του Θεού, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, διότι μας ελυπήθηκε πάλι ο Θεός την τελευταία στιγμή, ιστορικό γεγονός τούτο, δεν είναι λόγια, δεν είναι παραμύθια. Η ιστορία λέγει ότι αν δεν εμφανίζεται αυτή η προσωπικότης, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, λέγει, δεν επρόκειτο να υπάρχει ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή. Και πήγαινε στους Τούρκους και τους έλεγε, μην μιλάτε με τον Γιαούριδες, γιατί δεν θα πάτε εκεί που θέλει ο Μωάμεθ. Και πήγαινε στους χριστιανούς και τους έλεγε, μην μιλάτε με τους Τούρκους και όσες αμαρτίες έχετε να τις πάρω εγώ στο λαιμό μου. Για να μας σώσει, αδερφοί μου. Αυτή είναι το κύριο νόημα της διδαχής του Ευαγγελίου. Και πήγαινε με τα απλά του τα λόγια και έλεγε εκεί στον κόσμο και με τα θαύματα τα οποία τον αξίωσε ο Θεός, διότι ο λόγος του Θεού, λέγει, επεβεβαιούτο δια των θαυμάτων. Ο κόσμος θέλει να ακούει, θέλει όμως και θαύματα. Και τότε συγκλονίζεται, τότε συνέρχεται. Η διδαχή του Κυρίου, αδερφοί μου, την οποία εδέχθη ο Σέργιος Παύλος από τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Βαρνάβα, έγινε χριστιανός και εγένετο επίσκοπος, παρακαλώ. Ο Σέργιος Παύλος, από ο Ανθύπατος ειδωλολάτρης που ήταν, τον έκανε ο Απόστολος Παύλος επίσκοπον. Στο πέρασμά του τον άφηκε στην Γαλλία όταν έφευγε για την Ισπανία και τον έχρισε επίσκοπο, διότι ακριβώς δέχτη το λόγο του Θεού και έγινε εκλεκτός του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί μου, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς θα σας παρακαλέσουμε τον Παράγκαθο Θεό να μας δώσει οφθαλμόν απλούν, όχι πονηρών, για να βάζουμε μέσα στη ψυχή μας το φως του Ευαγγελίου και το φως του Αγίου Πνεύματος. Το φως του Ευαγγελίου, όταν ομιλούμε Ευαγγέλιο, ομιλούμε περί Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα να έρθει να σκηνώσει μέσα μας, να αλλάξει τη ζωή μας, να γίνουμε παιδιά του Θεού στον κόσμο τούτο, με το παράδειγμά μας και με τα λόγια μας, να διαφωτίζουμε και τους πέριξ μας, να φωτίζουμε και τους πέριξ μας, όσοι μας βλέπουν, διότι πολλοί κόσμος σώζεται με το δικό μας παράδειγμα,
με τα δικά μας λόγια, να γίνουμε και εμείς παράδειγμα, να σωθεί έστω μία ψυχή, να πούμε στον Θεό μας ότι Κύριε μου, με το παράδειγμά μου όσο μπορούσα, όσο είναι δυνάμει, εσώθηκε μία ψυχή, και να φέρουμε μία ψυχή κοντά στον Θεό για να αξιωθούμε και εμείς της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.